Πάμε στον καθηγητή Γεωπολική Σχολή Ευελπίδων, τον κύριο Γρίβα. Δεν θα πιάσουμε τα πίσω, τα έχουμε πολυσυζητήσει. Θα πάμε στα όσα όμως βρίσκονται διαρκώς ανατροφοδοτούμενα μαζί του. Καλημέρα, κύριε Γρίβα. Καλημέρα σας. Πείτε μου καταρχάς, έχει ανοίξει η πόρτα του φρονοκομείου με την εισβολή στην Ουκρανία, αλλά κανείς δεν φαίνεται να έχει διάθεση να την κλείσει αυτή την πόρτα. Ναι, δυστυχώς για την ακρίβεια γίνεται ακριβώς το ανάποδο. Δηλαδή, από ό,τι φαίνεται για λόγους που για μένα είναι επιεικώς ακατανόητοι, η πολιτική της Δύσης απέναντι σε αυτή την εισβολή, την πολύ άδικη και απαράδεκτη από όλες τις απόψεις εισβολή, είναι να τις ρίχνουν βενζίνη αντί να προσπαθούν να την καταστήλουν. Τώρα, θέλω να μου πείτε, έχετε περιγράψει, θέλω να το υπενθυμίσω αυτό, 2 χρόνια πίσω. Ότι μπαίναμε σε μία νέα κατάσταση ψυχροπολεμικού χαρακτήρα. Mm-hmm. Αυτό το βιώνουμε. Μέσα σε αυτό έχεις και τους λεγόμενους, και εκεί θέλω να πάμε σήμερα, περιφερειακούς παίκτες. Θέλω να σας ρωτήσω ευθέως, υπάρχει μία σχολή σκέψης που λέει ότι η Τουρκία είναι υποχρεωμένη να τα ξαναβρει και λόγω της κατάστασης οικονομίας της και λόγω των κυρώσεων που υφίσταται η Ρωσία, να τα ξαναβρει πολύ γρήγορα με το δυτικό παράγοντα. Άρα δεν την παίρνουν σκηνικά, ό,τι και αν λέει, να ανοίξει ένα δεύτερο μέτωπο δηλαδή με την Ελλάδα ή με την Κύπρο. Υπάρχει και άλλη σχολή σκέψης που λέει ίσα ίσα θα εκμεταλλευτεί αυτή τη λαστιχοποίηση από όλες πλευρές πια του διεθνούς δικαίου και θα πει το κάνω κι εγώ. Εσείς προς τα πού είστε, προς τα πού κλείνετε, ή υπάρχει και τρίτη σκέψη? Δείτε, να ξεκινήσουμε με το θεμελιώδες, ότι από τη στιγμή που όχι πάμε, έχουμε μπει ήδη σε ένα νέο ψυχρό πόλεμο, που παρεπιπτόντως η ελπίδα μας πλέον είναι να παραμείνει ψυχρός και όχι τίποτα άλλο. Εσείς, να το πω και αυτό, κύριε Γρίβα, λέτε ότι τα πυρηνικά που όλοι θέλουμε για ευνόητους λόγους να τα βγάζουμε από τη σκέψη μας, πολύ αμφιβάλλω αν μπορούμε να τα βγάλουμε. Το έχετε πει και αυτό. Δυστυχώς και γι' αυτό είπα και πριν ότι και η Δύση, τουλάχιστον κάποια κράτη της Δύσης, παίζουν με τη φωτιά κυριολεκτικά. Τέλος πάντων, αυτό είναι μια άλλη υπόθεση. Προσέξτε όμως, το βασικό κατά την άποψή μου είναι ότι από τη στιγμή που μπήκαμε ήδη σε αυτόν τον ψυχρό πόλεμο, η γεωπολιτική αξία της Τουρκίας για τη Δύση αυτομάτως αναβαθμίζεται. Ακριβώς γιατί είναι η χώρα που είναι πάρα πολύ κοντά στη Ρωσία. Οπότε η Τουρκία έχει στα χέρια της ήδη ένα πολύ ενισχυμένο διαπραγματευτικό χαρτί για να επανασυζητήσει τους όποιους όρους επανένταξής της στη δυτική αρχιτεκτονική ασφαλείας, από την οποία όμως έτσι κι αλλιώς δεν έχει φύγει ποτέ. Δηλαδή αυτό που λέγεται κατά καιρούς ότι είναι σε κόντρα με τις Ηνωμένες Πολιτείες, δεν το βλέπουμε στην πραγματικότητα. Δεν το έχει χαλάσει ποτέ με τους Αμερικανούς. Το είδαμε ιδιαίτερα στην περίπτωση του East Med. Δηλαδή εδώ είδαμε τη στιγμή που μπήκαμε σε ψυχρό πόλεμο, τη στιγμή που κομβικό κομμάτι αυτού του ψυχρού πολέμου είναι η γεωγραφία της ενέργειας, η ενεργειακή εξάρτηση, την ίδια στιγμή υπονομεύτηκε έστω και από κάποιους κύκλους και δεν ήταν όλες τις κυβέρνησεις των ΗΠΑ για να μην φύγει τα συμφέροντα της Τουρκίας. Αυτό είναι πολύ, πολύ ενδεικτικό, το πόσο τουλάχιστον κάποια κομμάτια της εξουσίας στην Ουάσιγκτον συνεχίζουν να παίζουν με την Τουρκία. Οπότε η Τουρκία ξεκινάει αυτή τη διαπραγμάτευση από προνομιακούς όρους για αυτήν. Είναι λάθος για εμάς να πιστεύουμε ότι περιμένοντας παθητικά θα δούμε κάποια στιγμή την Τουρκία να βρίσκεται ενώπιον αδιεξόδων και να την πετάνε έξω για οτιδήποτε άλλο. Η Ελλάδα βέβαια έχει τη δυνατότητα, γιατί και αυτή αναβαθμίζεται, να επιδιώξει και από τη στιγμή που να επιδιώξει να επιβάλλει το διεθνές δίκαιο στην περιοχή. Από τη στιγμή που μπαίνουμε σε μια λογική ή είσαι με το διεθνές δίκαιο ή δεν είσαι, αυτό το πράγμα δεν μπορεί να λειτουργεί με 2 μέτρα και 2 σταθμά. Κυρίως για την Ελλάδα. Δεν μπορεί να είμαστε στην αιχμή του δόρατος της δυτικής εκστρατείας εναντίον της Ρωσίας, γιατί αυτό είμαστε, προωθώντας την επιβολή του διεθνούς δικαίου, και από την άλλη για το διεθνές δίκαιο που επίσης παραβιάζεται με πολύ βίαιο τρόπο στην περιοχή μας και έχουμε ένα άλλο είδους εισβολής, αλλά το έχουμε άτυπης, αλλά το έχουμε από πλευράς της Τουρκίας, να το συζητάμε με την Τουρκία. Είναι δηλαδή μια αντίφαση πολύ επικίνδυνη από εδώ και στο εξής. Αντιθέτως, αν η Ελλάδα επιβάλλει το διεθνές δίκαιο στο Αιγαίο και καταφέρουμε και λειτουργήσουμε σαν αυτό που πρέπει να είμαστε, οι κλειδοκράτορες του Αιγαίου,
Λοιπόν, αυτομάτως η θέση μας μέσα σε αυτό το νέο ψυχρό πόλεμο αναβαθμίζεται επίσης δραματικά. Λοιπόν, από εδώ και πέρα είναι θέμα χειρισμών το πώς θα κινηθούμε. Λέει εδώ ο Κωστής, καλημέρα κύριε Γρίβα. Ίσα-ίσα λέει, μιας και το θίξατε, μήπως πρέπει να επαναφέρουμε την ιστορία του EastMed, και το λέω, γιατί εγώ δεν είμαι λυπισμένος και τόσο ότι αυτό το ναυάγιο του EastMed έγινε τυχαία. Μήπως υπήρξε υπολογισμός ψυχρός της αποκοπής της Ευρώπης από την ενεργειακή της εξάρτηση από τη Ρωσία, άρα να μην υπάρχει εναλλακτική του EastMed, άρα το μόνο που υπάρχει ενεργειακά είναι από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Πώς τα ακούτε? Κοιτάξτε, είναι δεδομένο ότι πρέπει να το επαναφέρουμε και να το επαναφέρουμε βιαίως. Λοιπόν, αλλά το πώς θα το κάνουμε αυτό είναι μια υπόθεση. Κοιτάξτε, δεν νομίζω να έπαιξε τόσο πολύ ρόλο το σχιστολιθικό φυσικό αέριο και πετρέλαιο που υποθέτω ότι αναφέρει ο φίλος μας, γιατί πολύ απλά οι ποσότητες είναι πάρα πολύ μικρές, δεν μπορούν να καλύψουν τις ενεργειακές ανάγκες της Ευρώπης, δεδομένου μάλιστα ότι υπάρχει και η φοβερή άνοδος στη ζήτηση ενέργειας από την ΑΠΟ Ανατολή. Άλλο αυτό πάλι, έχετε δίκιο. Λοιπόν, και επίσης το φυσικό αέριο δεν είναι ένα regional αγαθό, είναι ένα περιφερειακό αγαθό, δηλαδή ας πούμε, υποθέσουμε ότι ανακαλύψουμε ένα κολοσιαίο υπερκοίτασμα στη Νέα Ζηλανδία, ας πούμε. Δεν σημαίνει ότι αυτό το υπερκοίτασμα θα μπορεί να καλύψει τις ανάγκες του πλανήτη. Γιατί πώς θα το μετακινήσεις? Χρειάζεται μια αρχιτεκτονική τεράστια. Είναι πολύ σημαντικό, όχι τόσο από οικονομικής άποψης, από άποψη γεωστρατηγικής, τα κοιτάσματα της Ανατολικής Μεσογείου και η αρχιτεκτονική των αγωγών ή οποιαδήποτε άλλη που θα τα μετακινήσει προς την Ευρώπη. Ότι πρέπει να επανέλθει ο EastMed είναι κρίσιμο ζήτημα. Και πρέπει από πλευράς Ελλάδος και να λειτουργήσει και ως ένα είδος ανιχνευτής. Δηλαδή να δούμε τις προθέσεις των Αμερικανών. Γιατί αν είναι και σε αυτό το κλίμα που ήδη έχουμε μπει σε μια οξύτατη φάση ψυχροπολεμικού ανταγωνισμού, συνεχίζουν να είναι ύξεις αφήξεις, κάτι δεν πάει καλά. Και εκεί πλέον πρέπει και εμείς να αρχίσουμε να διερευνούμε τι ακριβώς γίνεται. Λέει ο Κωστής, άρα κύριε Γρίβα, για σας με βάση την σχέση που μπορεί να αναθερμαθεί λόγω και του ρόλου της Τουρκίας γεωγραφικά, είναι εύκολο στην Τουρκία να άνοιγε και εντός του ΝΑΤΟ σε αυτό το κλίμα ένα δεύτερο μέτωπο προς την Ελλάδα? Εμένα η άποψή μου είναι ότι τέτοιος κίνδυνος δεν υπάρχει, τουλάχιστον δεν υπάρχει σε μεγάλο βαθμό. Η μεγάλη μου ανησυχία είναι ότι η Τουρκία θα συνεχίσει αυτή την υβριδική επιχείρηση που κάνει εναντίον της Ελλάδος, θα επιμείνει σε αυτές τις παρανοϊκές αξιώσεις, δηλαδή να κόψουμε το Αιγαίο στα δύο και να θεωρήσουμε ότι η ελληνικά νησιά είναι πρακτικά ανύπαρκτα από νομικής άποψης, να αποστρατιωτικοποιηθούν, δηλαδή ουσιαστικά να αποδεχτούμε μέσω στην σαφώς ότι δεν είναι η πολιτική κυριαρχία. Λοιπόν, και πώς θα το κάνει αυτό το πράγμα? Θα πιέσει για να επανέλθει ακριβώς στη δυτική αρχιτεκτονική με τους όρους της Δύσης, εκμεταλλευόμενη τη συγκυρία και εκμεταλλευόμενη το γεγονός ότι αυτή είναι. Έχει μια σαφή πολιτική και μια διφορούμενη πολιτική, ενώ η Ελλάδα θεωρείται το πιο πειθαρχικό κομμάτι της δυτικής αρχιτεκτονικής. Θα πιέσει με τη σειρά της το δυτικό παράγοντα, ιδιαίτερα τον υπερατλαντικό, να πιέσει με τη σειρά του την Ελλάδα να δεχτεί τις αξιώσεις της Άγκυρας τουλάχιστον μέχρι ενός σημείου. Αυτό είναι η μεγάλη μου ανησυχία, ότι θα βρεθούμε δηλαδή να πιεζόμεθα από πολλές πλευρές για να πάμε σε κάποιο διάλογο εντός εισαγωγικών, στον οποίο θα συζητήσουμε για το πόσα κομμάτια θα κόψουμε από το κορμί μας. Λοιπόν, τα υπόλοιπα δεν τα φοβάμαι ιδιαίτερα. Όντως είναι πολύ δύσκολο για την Τουρκία να προχωρήσει σε κάποια πολύ έτσι ακραία επιθετική κίνηση, που έτσι κι αλλιώς όμως ήταν δύσκολο να το κάνει, γιατί πολύ απλά φοβάται τη στρατιωτική αντιπαράθεση με την Ελλάδα περισσότερο από ό,τι φοβόμαστε εμείς, για μια σειρά από λόγους, και γιατί η στρατηγική της ακριβώς είναι άλλου τύπου. Είναι αυτό το ολοκληρωτικού χαρακτήρα μεν, υβριδικού δε. Και αυτή τη στιγμή έχει τη δυνατότητα να το εντείνει. Πάλι δεν είναι κάτι απόλυτο. Mm-hmm. Είναι στο χέρι της Ελλάδος να αντιτάξει μια αντίθετη πολιτική. Αυτό που είπα πριν. Δηλαδή μια πολιτική που να προβάλλει μια άκαπτη στάση απέναντι στο διεθνές δίκαιο. Που επαναλαμβάνω πλέον, όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα, είναι κάτι αναγκαίο. Γιατί αν δείξεις ότι είσαι φανατικά υπέρ του διεθνούς δικαίου σε μια περίπτωση που δεν φύγονται άμεσα τα εθνικά συμφέροντα, όπως είναι στην Ουκρανία. Λοιπόν, αντιθέτως, βγαίνεις μπροστά και με κίνδυνο για εθνικά σου συμφέροντα. Και από την άλλη, εκεί που πράγματι παίζονται τα εθνικά σου συμφέροντα, παίζει διεθνική σου υπόσταση, δηλαδή στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο, εκεί το συζητάς. Λοιπόν, εκεί δείχνεις μια εικόνα πολύ αδυναμίας και πλέον έχει γίνει πολύ επικίνδυνο αυτό το πράγμα.
Το επόμενο που θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Γρίβακη, είναι ερώτημα πάρα πολλών ακροατών που σας διαβάζουν και σας παρακολουθούν. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν οι δραματικές εξελίξεις στην Ουκρανία. Εκτός από τους παίκτες που έχουν τοποθετηθεί σε αυτή τη σκακέρα και εκτός από την πολεμική σύγκρουση, υπάρχει και η Κίνα. Και λέει πολλοί κόσμος, μήπως η Κίνα αυτή τη στιγμή σιωπά, διότι γραδάρει από τη μια το πώς λειτουργεί μπαίνοντας στην Ουκρανία ο Πούτιν και οι Ρώσοι και στο πώς λειτουργούν τα αντίμετρα σε αυτή την είσοδο, έχοντας κατά νου την Ταϊβάν, και μήπως εκεί θα μεταφερθεί το επόμενο θερμό επεισόδιο. Εντάξει, νομίζω ότι αυτό είναι λίγο τραβηγμένο κατά άποψη μου. Το θέμα της Ταϊβάν εννοώ, γιατί οι Κινέζοι δεν έχουν κανένα λόγο να εισβάλλουν στην Ταϊβάν. Δηλαδή η λαϊκή δημοκρατία της Κίνας δεν έχει κανένα λόγο να εισβάλλει στην δημοκρατία της Κίνας που είναι η Ταϊβάν, όσο η δημοκρατία της Κίνας επιμένει με την, ότι παραμένει στη λογική της μίας χώρας. Εάν η Ταϊβάν αποφασίσει να ανακηρύξει την ανεξαρτησία της, πολύ δύσκολα θα το κάνει, τότε η Κίνα θα εισβάλλει όπως και να είναι τα πράγματα παγκοσμίως. Αλλά και επειδή και οι Ηνωμένες Πολιτείες πιέζουν την Ταϊβάν μην κάνει κάτι τέτοιο, επιμένουν και αυτή στη λογική της ενιαίας Κίνας, δεν νομίζω ότι η λαϊκή δημοκρατία της Κίνας, η Κίνα δηλαδή, θα έχει κάνει κάποια επέμβαση για πάρα πολλούς λόγους. Αυτό που είναι πολύ σημαντικό όμως είναι ότι αυτή τη στιγμή όλοι δουλεύουν για τους Κινέζους, να το πούμε απλά. Δηλαδή αυτό το παιχνίδι, αυτός ο ανταγωνισμός που ο ευρωπαϊκός κόσμος τρώει τις σάρκες του και ξαναμπήκαμε σε ένα ψυχρό πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και Δύσης, σημαίνει ότι η Κίνα κάθεται στη γωνιά της, περιμένει να δει πώς θα μετακινηθεί η Ρωσία προς την πλευρά της, γιατί αυτό θα γίνει, και απλώς περιμένει να δει πώς θα γίνει αυτό με τους βέλτιστους όρους για την Κίνα. Δηλαδή, κατά κάποιο τρόπο, όλοι αυτή τη στιγμή δουλεύουν για τους Κινέζους. Αυτό είναι δηλαδή κατά με το πολύ μεγάλο λάθος της δυτικής στρατηγικής. Μάλιστα. Λέει ο φίλος ο Θανάσης. Οι περισσότεροι αναλυτές βάζουν μόνο τη μιλιταριστική οπτική. Όταν αποδείχθηκε ότι η κοινωνική έχει μεγαλύτερη δυναμική πολλές φορές. Η Ρωσία εκείνο, η Ρωσία τάλλο, λέει, ακούω από αναλυτές, σαν να δικαιολογείται ένας δικτάτορας, ο Πούτιν, ο οποίος θέλει να αναθεωρήσει. Εγώ ρωτάω λοιπόν, τα έχει πει στο λαό του? Όχι. Οπότε τι ακριβώς συγχωρούμε σε αυτή την αναθεωρητική του πολιτική? Το παρελθόν και τις αδικίες που υπέστη? Τι λέει ένας γεωπολιτικός αναλυτής ακούγοντας τον ακροατή? Ένα από τα μεγάλα λάθη που γίνονται τώρα είναι ακριβώς ότι έχουμε εγκλωβιστεί σε μια λογική δημοκρατικών δυνάμεων εναντίον αυταρχικών καθεστώτων. Αυτά τα πράγματα κατά την άποψή μου δεν στέκουν. Τώρα το καθεστώς Πούτιν σαφώς είναι ένα αυταρχικό καθεστώς για τα δεδομένα της Δύσης. Από την άλλη όμως δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν έχει η λαϊκή στήριξη. Επίσης, μεγάλο κομμάτι της αντιπολίτευσης, το μεγαλύτερο κομμάτι της ρωσικής αντιπολίτευσης, πίεζε τον Πούτιν για μια πολύ πιο σκληρή στάση στο θέμα της Ανατολικής Ουκρανίας. Δεν πίεζε κανένας, δεν υπήρχε μεγάλη πίεση για να τα βρούμε και τα λοιπά με τη Δύση και όλα τα συναφή. Η πίεση ήταν ακριβώς για το ανάποδο. Εντάξει, οπότε δεν μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει χάσμα μεταξύ της πολιτικής Πούτιν, του Πούτιν και αυτό που εκφράζει τη ρωσική κοινωνία. Αυτό σε μεγάλο βαθμό είναι μια δυτική, έτσι, ανάγνωση, και εγώ θα έλεγα και μια δυτική φαντασίωση, που περιμένει ότι θα υπάρξει κάποιο είδος επανάστασης, πορτοκαλί, ροζ, μοβ, δεν ξέρω τι άλλο, μέσα στη Ρωσία για να φύγει ο δικτάτορας εντός εισαγωγικών Πούτιν, εντός ή εκτός εισαγωγικών μάλλον, και να ακολουθήσει μετά και κάτι παρόμοιο στην Κίνα, που και εκεί κι αν είναι φαντασίωση. Λοιπόν, και εν πάση περιπτώσει το διεθνές σύστημα είναι κρατικοκεντρικό. Τι να κάνουμε δηλαδή? Εγώ επιμένω σε αυτό το πράγμα, ότι είναι οι χώρες που συγκρούονται μεταξύ τους. Δεν συγκρούονται αυτή τη στιγμή. Θα γυρίσουμε δηλαδή στην εποχή του κομμουνισμού, όταν υποτίθεται ότι ούτε τότε ίσχυε ότι συγκρούονταν ο υπαρκτός σοσιαλισμός με τις καπιταλιστικές, τις φιλελεύθερες ιδέες. Είναι δύσκολο να το θεωρήσουμε ότι έτσι συμβαίνει, και είναι και επικίνδυνο, γιατί μπαίνουμε σε λογικές μεταφυσικής ανάγνωσης των πραγμάτων, και εκεί μπορεί να εξελιχθούν πολύ επικίνδυνα τα πράγματα. Μάλιστα. Θέλω, κλείνοντας σήμερα, κύριε Γρίβα, να σας ρωτήσω το εξής. Επειδή αναλύεται τα γεγονότα, αλλά μελετάτε και βαθιά την ιστορία, τηρουμένων των αναλογιών, γιατί έχουν αλλάξει πάρα πολλά. Ή πιστεύετε ότι είναι μια εντελώς αχαρτογράφητη πια εποχή, ή τηρουμένων των αναλογιών θα την προσυδειάζατε και σε ποια εποχή? Αυτό που συμβαίνει, δηλαδή, προσέξτε,
ο Πούτιν για τα δικαιώματα των Ρωσόφωνων και Ρώσων εισβάλλει στην Ουκρανία. Οι υπόλοιποι λένε όχι πόλεμο, τραγωδία, εξοπλίζοντας τους αντιπάλους. Γενικώς υπάρχει μία διαδικασία όπου έχει αυτό που έχετε εσείς περιγράψει, επανακάμψει ο μιλιταρισμός παντοαχώθεν με όλες τις εκδοχές. Προσυδειάζει σε κάποια περίοδο ή είναι εντελώς αχαρτογράφητα τα νερά, γιατί έχει αλλάξει ακόμη και το διεθνές σύστημα των παικτών ισχύως? Κοιτάξτε, είναι δεδομένο ότι η ιστορία δεν επαναλαμβάνεται ποτέ ακριβώς, και άμα εγκλωβιστεί σε μια τέτοια λογική μπορεί να καταλήξει σε πολύ επικίνδυνα συμπεράσματα. Ας πούμε, υπάρχει μια αντίληψη ότι ο Πούτιν είναι ο νέος Χίτλερ και η Ουκρανία είναι η νέα Σουηδία και κάτι τέτοια. Οπότε πρέπει να λειτουργήσουμε ως Τσόρτσιλ και όχι ως Τσάμπερλεϊν. Αυτές οι αναγνώσεις είναι πολύ επικίνδυνες, γιατί μπορεί να οδηγήσουν σε θερμή αντιπαράθεση με εφιαλτικά αποτελέσματα. Κατά την άποψή μου, η πιο έτσι βιώσιμη ανάγνωση είναι αυτή της επανάληψης του ψυχρού πολέμου. Και τουλάχιστον, αν μη τι άλλο, από τη στιγμή που δεν καταφέραμε να οδηγηθούμε σε μια πραγματική υπέρβαση του ψυχρού πολέμου και μια δημιουργία ενός μιας ενιαίας πραγματικά Ευρώπης, τότε αν μη τι άλλο να ακολουθήσουμε τη σοφία του ψυχρού πολέμου, που βασικό της μέλημα ήταν να διατηρηθεί η σταθερότητα μεταξύ των μπλοκ. Όχι να εγκλωβιστούμε σε λογικές ακραίας πίεσης προς τον αντίπαλο, που επαναλαμβάνω μπορεί να οδηγήσουν σε θερμή αντιπαράθεση. Και όταν λέμε θερμή αντιπαράθεση με τη μεγαλύτερη πυρηνική δύναμη του πλανήτη, της οποίας και το πυρηνικό δόγμα είναι αυτό που είναι αυτή τη στιγμή, που είναι πολύ ευέλικτο, για να το πούμε όσο πιο ευγενικά γίνεται, η κίνδυνη για την ανθρωπότητα είναι απλά τρομακτική. Νομίζω ότι αυτό πρέπει να επικρατήσει αυτή τη στιγμή. Κύριε Γρήβα, σας ευχαριστώ. Καλή σας ημέρα από το Ηράκλειο.